Καλό μεσημέρι και χρόνια σας πολλά. Όλα τα σχολεία της Ανατολικής Αττικής, μάλλον σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής έχουν πάρει, παίρνουν αυτή τη στιγμή, όπως είπε και οι συνεργάτες σας, αποφάσεις. Για αύριο κλειστά θα είναι και πιθανόν και μεθαύριο, γιατί πολλοί Δήμοι σκέφτονται ότι δεν είναι μόνο το βράδυ ή αύριο που θα χιονίσει, αλλά είναι και ο πάγος μεθαυριανής μέρας. Έχουν πάρει αποφάσεις οι Δήμοι Οροπού, Αχαρνών, Διονύσου, Μαραφώνα, Αγίας, από ό,τι θυμάμαι, Κοροπή, Μαρκόπουλο, Σαρονικού και Λαβρεωτικής. Σχεδόν όλοι οι Δήμοι έχουν πάρει απόφαση να είναι κλειστά τα σχολεία αύριο, γιατί ακριβώς η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ένα από τα κύρια ρεύματα της κακοκαιρίας θα είναι στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Αττικής. Αυτό που θέλω να πω για τους πολίτες είναι ότι εμείς ως περιφέρεια είμαστε πανέτοιμοι αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλούς τόνους, χιλιάδες τόνους αλάτι και στο Καπαντρίτη και σε μια περιοχή στην Αμάκρη, στο Μαραθώνα, για να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε γύρω στα 28 μηχανήματα αυτή τη στιγμή, και μαχαίρια και για το χιόνι, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την όποια κατάσταση. Μακάρι, μακάρι. Να πάνε όλα καλά. Ναι, κύριε Φιλίππου. Έχει και χιονόνερο στη Μαλακάσα, ναι, και στον Οροπό. Σε αυτό το κομμάτι του Βόρειο Βαρνάβα, γραμματικό. Αλλά τώρα έχει σταματήσει προς το παρόν. Αλλά το βράδυ θα τη δίνω και θα τα κυρία φαινόμενα. Εντάξει, λοιπόν. Για αύριο γενικά μπορούμε να πούμε για όλη την Ανατολική Αττική να είναι σχολεία κλειστά όλε τι μονάδε του σχολείου. Το επαναλαμβάνουμε γιατί είναι και, δεν είναι πολύ, πολύ καλό ο ήχο. Όλα τα σχολεία για λοιπόν στην Ανατολική Αττική. Όλοι σχεδόν οι Δήμοι έχουν πάρει αποφάσει να είναι κλειστά τα σχολεία αύριο. Αυτό μπορεί να το βγάλετε και ως είδηση για την Ανατολική και Βόρεια Αττική. Ωραία, κύριε Φιλίππου, έτσι κι αλλιώς θα ενημερώνουμε συνεχώς τον κόσμο και τις επόμενες ώρες. Να σας ευχαριστήσω.